καλησπέρα σας. 12 και 20. Σήμερα, όπως πιθανόν γνωρίζετε, είναι Arduino Day. Παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στο Arduino. Αν μπείτε στο κεντρικό site της Arduino, πήγαινε το παγκόσμιο χάρτη και ο διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται ανά τον κόσμο. Εδώ στη Θεσσαλονίκη θα κάνουμε αυτή την ομιλία σήμερα, η οποία θα αποτελείται από δύο μέρη. Θα κάνω εγώ, ποιος είμαι ο τηλέμαχος, μια εισαγωγή στο Arduino, γενικές πληροφορίες, διάφορα πράγματα που χρειάζεται κάποιος για να ασχοληθεί. Και μετά ο Παύλος θα το εξειδικεύσει λίγο και θα μας παρουσιάσει κάποια project τα οποία κάναμε σε συνεργασία και τα οποία θα είναι αρκετά εξειδικευμένα, αλλά θα μπορείτε να δείτε τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει το Arduino γενικότερα. Λοιπόν, θα να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, όλα εντάξει, έτσι βλέπουμε κανονικά, εγώ δεν κρύβω τίποτα, ωραία. Λοιπόν, για να ασχοληθεί κάποιος με Arduino, τι γνώσεις θα πρέπει να έχει σε πρώτη φάση. Λοιπόν, η βασική χρήση υπολογιστή, εντάξει, προφανώς είναι προφανής, θα πρέπει να προγραμματιστεί το Arduino, το οποίο παρεμπιπτόντως, ξέρω να σας πω, εδώ έχω μία πλακέτα Arduino, είναι ένα από τα μοντέλα, μπορείτε να το περάσετε, το δείτε κιόλας από κοντά, όπως θέλετε. Λοιπόν, βασική χρήση υπολογιστή λοιπόν, βασική κατανόηση της έννοιας του κυκλώματος και κάποιων βασικών νόμων του ηλεκτρισμού, ας πούμε τον νόμο του Ohm, κάποιους νόμους του Kirchhoff, δηλαδή να υπάρχει μία βασική επαφή με το πώς φτιάχνω κάτι ηλεκτρονικό. Και μια βασική κατανόηση κάποιων απλών προγραμματιστικών δομών. Προγραμματικές δομές εννοούμε η δομή if, η δομή for κλπ. Δηλαδή, λίγο να καταλαβαίνει κάποιος πώς γράφουμε κώδικα, ας πούμε. Αν και υπάρχουν έτοιμα παραδείγματα που μπορεί κάποιος να μάθει αρκετά καλά πώς να προγραμματίσει το Arduino. Λοιπόν, εξοπλισμός τώρα. Τι χρειαζόμαστε? Μιλάμε για low cost projects, οπότε δεν θα σας πω τίποτα τρομερό. Ένα υπολογιστή χρειαζόμαστε με ελεύθερη θύρα USB, ένα laptop, οτιδήποτε. Linux, Windows, ό,τι θέλουμε, και Mac. Είναι και κάτι ενδιαφέρονται, λοιπόν. Χρειαζόμαστε το Arduino IDE και τους drivers. Το Arduino IDE είναι το πρόγραμμα το οποίο παρέχεται δωρεάν. Το πρόγραμμα το οποίο κάνει το compile, δηλαδή φορτώνει τον κώδικα μέσα στο Arduino, παρέχεται δωρεάν στην κεντρική σελίδα της Arduino. Και οι drivers φυσικά. Μία πλακέτα Arduino όπως αυτή και ένα καλώδιο σύνδεσης τύπου όπως αυτό βλέπετε στην εικόνα που είναι USB κανονικό σε USB τετράγωνο. Λοιπόν, και τέλος, επειδή με αυτό είναι η βασική σύνδεση, OK, αλλά από εκεί και πέρα θα χρειαστούμε και κάποια έξτρα στοιχεία ηλεκτρονικά, ενδείκνεται σε εκπαιδευτικά kit, ή τέλος πάντων σε κάποιον που ξεκινάει, να έχει ένα raster, είναι το κόκκινο. Το breadboard λέγεται αλλιώς, που είναι ουσιαστικά ένα πλαστικό το οποίο μπορείς να κάνεις κυκλώματα πάνω χωρίς να κάνεις κολλήσεις. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχεις κολλητήρι. Κάνεις τα κυκλώματά σου εκεί πάνω και μετά μπορείς να το βγάλεις και να το αλλάξεις οτιδήποτε. Και κάποια βασικά καλωδιάκια, ας πούμε, αντιστάσεις, αισθητήρες, κουμπιά, ώστε να μπορέσει να γίνει ένα βασικό κύκλωμα για να δοκιμαστεί και μετά μπορούμε να το περάσουμε και σε πιο εξειδικευμένες εφαρμογές. Θα πούμε παρακάτω πώς γίνεται να προχωρήσουμε σε πιο εξειδικευμένα. Και τέλος, χρειάζεται υπομονή και επιμονή στο να πείσω ότι θα κάνω ένα project, θα ξεκινήσω και θα το ολοκληρώσω. Δεν είναι τόσο εύκολο πάντα, πολλές φορές τα πράγματα ξεφεύγουν. Λοιπόν, διάφοροι τύποι Arduino. Εδώ πέρα, αυτός ο τύπος Arduino που έχω φέρει εδώ είναι η Uno. Όμως, η εταιρεία παρέχει πάρα πολλά διαφορετικά. Υπάρχει, ας πούμε, η Arduino Mega, για κάποιους που θέλουν να χρειάζονται περισσότερες ψηφιακές στήρες, θα δούμε παρακάτω τι είναι αυτό. Και μεγαλύτερη ας πούμε μνήμη, νομίζω πρέπει να έχει και μνήμη μεγαλύτερη αυτό. Υπάρχουν τα μικρά, άλλος μπορεί να κάνει μια εφαρμογή που θέλει να το βάλει σε ένα ρολόι μέσα ή οτιδήποτε. Πιο καλλιτεχνικά, εκείνο το Lilliput είναι το τέρμα ακριανό, το στρόγγυλο. Μπορεί ο άλλος να θέλει να κάνει κάτι πιο καλλιτεχνικό, να θέλει να το δείχνει ή οτιδήποτε. Ή τέλος πάντων μπορεί να τον βολεύει το στρόγγυλο σχήμα. Λοιπόν, μικροδιαφορές υπάρχουν πάρα πολλές, το ψάχνετε εκάστοτε. Λοιπόν, πάμε όμως να πούμε τι είναι το Arduino. Το Arduino λοιπόν είναι μια ηλεκτρονική πλακέτα που λειτουργεί χάρη σε ένα μικροελεγκτή. Δεν έχω φωτογραφία, ο μικροελεγκτής είναι αυτό το τσιπάκι, θα το πούμε αμέσως μετά. Λοιπόν, ως μικροελεγκτή μπορούμε να φανταστούμε ένα μικρό επεξεργαστή. Σαν να έχουμε δηλαδή έναν υπολογιστή που θέλουμε να το προγραμματίσουμε, αλλά τώρα έχουμε ένα πολύ μικρό επεξεργαστή, ένα
ένα πολύ μικρό επεξεργαστή, ο οποίος μπορεί να αλληλεπιδράσει με ηλεκτρονικά στοιχεία. Αυτό είναι τώρα το κλειδί στο Arduino, ότι δεν προγραμματίζω στον υπολογιστή και μένω όλα στον υπολογιστή. Προγραμματίζω κάτι και έχω κάτι real life, το βλέπω μπροστά μου. Μπορώ να κάνω να ψω ένα λαμπάκι, μπορώ να κλείσω ένα διακόπτη, μπορώ να κάνω διάφορα πράγματα. Ο μικροελεκτής είναι ουσιαστικά η καρδιά του Arduino. Παρακάτω λέω ότι ο μικροελεκτής είναι ο εγκέφαλος του Arduino. Αυτό εντάξει, ο καθένας ανάλογα την κοσμοθεωρία του, ας πούμε, μπορεί να διαλέξει, να λέει ο καθένας τι θέλει, δεν υπάρχει θέμα. Το υπόλοιπο σώμα του Arduino δίνει δυνατότητα στο μικροελεκτή να λειτουργήσει, δηλαδή υπάρχει. Μάλλον να το πάμε αμέσως παρακάτω. Τα ακριβώς τα στοιχεία θα τα δείξουμε αμέσως παρακάτω. Λοιπόν, τι μπορώ να κάνω με ένα Arduino? Μπορώ να κάνω αυτό εδώ. Τώρα ποιος ξέρει τι είναι αυτό. Εδώ πέρα, η μικρή εδώ πέρα που ασχολούνται, τα ξέρουν. Αυτό είναι ένα ρομποτάκι το οποίο κινείται σε στήλα ράχνης. Έχει τέσσερις σερβοκινητήρες, κινείται σε στήλα ράχνης και έχει μπροστά σόναρ. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αναγνωρίσει εμπόδια και να περιηγηθεί στον χώρο. Αυτό χρησιμοποιείται σε εκπαιδευτικές εφαρμογές. Άλλοι το έχουν χρησιμοποιήσει για διάφορα πράγματα. Λοιπόν, ξεκινώντας λοιπόν από απλά προτζεκτάκια τύπου αναβοσβήνω λαμπάκια, δηλαδή παίρνω ένα λεντάκι, το συνδέω, του λέω άναψε για τόσο, σβήσε για τόσο ή διάφορα πράγματα τέτοια, που είναι απλά ας πούμε στον κώδικα, μπορούμε να προχωρήσουμε σε πιο δύσκολα project και να φτάσουμε μέχρι αυτοματισμούς προχωρημένους για επαγγελματίες. Υπάρχει πραγματικά, αν όριο δεν υπάρχει. Λοιπόν, όπως είπαμε, για να το κρατήσουμε, αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Η κυρίως πλακέτα είναι ο εγκέφαλο. Τα εξαρτήματα και οι αισθητήρες είναι τα εργαλεία και τα αισθητήρια όργανα που χρειάζεται ο εγκέφαλος για να αλληλεπιδράσει και να αντιληφθεί το περιβάλλον. Και ο προγραμματισμός, που θα δούμε παρακάτω, είναι οι αναλυτικές οδηγίες που δίνουμε στον εγκέφαλο για να ξέρει πώς να δουλέψει. Λοιπόν, η αρχιτεκτονική τώρα. Είναι η πλακέτα που κρατάω και πάμε να δούμε. Πολύ σύντομα. Τροφοδοσία 12 βολτ, δεν είναι μόνο 12 βολτ, έχει μια, μπορεί να δουλέψει ας πούμε από 5 βολτ μέχρι, όχι, από 6 βολτ μέχρι 18. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να κάνουμε κάποιες εφαρμογές stand-alone, δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι συνδεμένο στον υπολογιστή συνεχώς. Φορτώνουμε το πρόγραμμα πάνω, το παίρνουμε, το συνδέουμε σε μια εξωτερική τροφοδοσία και το βάζουμε να κάνει κάτι, μια δουλειά. USB, επικοινωνούμε για να φορτώσουμε το πρόγραμμα επάνω στο τσιπάκι. Και επίσης μπορούμε να ανταλλάξουμε δεδομένα. Μπορώ δηλαδή μέσω της USB, αν φτιάξω ένα μετεωρολογικό σταθμό. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν φτιάξει μετεωρολογικούς σταθμούς που δουλεύουν με Arduino. Παίρνει τα δεδομένα, ας πούμε, όσο φύσηξε, ας πούμε, σήμερα και το στέλνει μέσω της USB στον υπολογιστή. Οπότε στον υπολογιστή μπορώ να διαβάσω τα δεδομένα. Υπάρχει ένα τσιπάκι USB του Serial το οποίο μετατρέπει την USB επικοινωνία σε σηριακή επικοινωνία, δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Ο μικροελεκτής είναι αυτό εδώ το τσιπάκι, το οποίο σε περίπτωση που χαλάσει, ας πούμε, μπορεί να αλλάξει κιόλας. Βγαίνει δηλαδή, αυτό είναι πάνω στη βάση. Σε διάφορα μοντέλα, αλλά σε άλλα μοντέλα δεν αλλάζει. Οι ψηφιακές θύρες, οι αναλογικές θύρες, παρακάτω αμέσως εξηγούμε τι θα πούμε αυτά. Και οι θύρες τροφοδοσίας. Οι θύρες τροφοδοσίας, όπως μπορείτε να δείτε, δίνει ας πούμε 5 βολτ, V input, ό,τι βάζουμε δηλαδή στην τροφοδοσία, γύρωση κλπ. Αυτά είναι λίγο πιο τεχνικά θέματα που τα χρειάζεται κάποιος που θέλει να ασχοληθεί. Ωραία. Αυτά εν ολίγης. Αυτή είναι η βασική αρχιτεκτονική του Arduino Uno, αλλά μέσα στις άκρες υπάρχουν τα πάντα σε όλα τα μοντέλα. Τώρα, τι μπορώ να συνδέσω στο Arduino? Στο Arduino μπορώ να συνδέσω, δεν θα πω κυριολεκτικά για να μην είμαι υπερβολικός, οτιδήποτε λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα. Έχουμε και λέμε. Συσκευές εισόδου και εξόδου. Άλλες συσκευές δηλαδή δίνουν δεδομένα στο Arduino, άλλες συσκευές παίρνουν δεδομένα στο Arduino. LCD οθόνες. Μπορώ να κάνω μια, να γράψω κάποια πράγματα. Να συνδεθώ με τον υπολογιστή, να συνδεθώ με το Ethernet, μέσω Ethernet, Bluetooth για διάφορες άλλες εφαρμογές. Τα κουμπιά. Τα κουμπιά μπορεί να συνδέσω διάφορα κουμπάκια για να κάνει διάφορες διαδικασίες. Μπορεί να αναγνωρίσει το Arduino ότι ένα κουμπάκι άναψε ή έκλεισε. Κινητά, όπως είπαμε πριν, μέσω Bluetooth ή ενσύρματα. Κινητήρες, DC κινητήρες, stepper κινητήρες, servo κινητήρες, όλων των ειδών κινητήρες. Και λεντάκια φυσικά και οτιδήποτε άλλο μπορεί να σκεφτεί. Λοιπόν, δύο βασικές αρχές. Είσοδος, επεξεργασία, έξοδος. Είναι η βασική
αρχή στην οποία δουλεύουν ουσιαστικά και οι υπολογιστές, είναι αυτή η οποία μας λέει ότι θα πρέπει να λάβει δεδομένα, να τα επεξεργαστεί και να τα εξάγει. Να τα δώσει, ας πούμε, στο περιβάλλον ξανά ή να τα δώσει στον χρήστη. Αυτά θα τα δούμε αμέσως παρακάτω. Προς το παρόν μιλάω λίγο θεωρητικά, αλλά με το που μπω στο κυρίως θέμα, ας πούμε, θα καταλάβετε ακριβώς, πιστεύω, ότι το πώς δουλεύει η όλη κατάσταση. Λοιπόν, και τα είδη του σήματος. Τα είδη του σήματος είναι δύο. Αντιστοιχούν, είναι το ψυχικό σήμα και το αναλογικό σήμα, που αντιστοιχούν στις αντίστοιχες θύρες που δείξαμε. Εδώ πέρα επάνω είναι οι ψηφιακές και εδώ πέρα υπάρχουν και οι αναλογικές, όπως δείξαμε πριν. Το ψηφιακό σήμα λοιπόν αποτελείται από 0 και 1, 0 βολτ, 5 βολτ, και οι αναλογικές είναι όλες και οι 0,5 και όλες είναι διάμεσες. Ανάλογα τον αισθητήρα που χρησιμοποιούμε ή τέλος πάντων το κύκλο που θέλουμε να κάνουμε και τι θέλουμε να μετρήσουμε, χρησιμοποιούμε τις αντίστοιχες θύρες ώστε να είμαστε. Ώστε να μπορούμε να πάρουμε τα κατάλληλα δεδομένα. Για παράδειγμα, αν θέλω να μετρήσω τη θερμοκρασία ενός χώρου, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω μία ψηφιακή θύρα. Θα χρησιμοποιήσω μία αναλογική θύρα, γιατί θέλω να έχω όλες τις διαβαθμίσεις ενδιάμεσες για να πάρω την διαβάθμιση της θερμοκρασίας. Λοιπόν, δεν μένουμε στη θερμοκρασία. Οι αισθητήρες μπορεί να είναι θερμότητας, φωτοκύτταρα, πίεση, περίοδος ακτινοβολίας, μαγνητικού πεδίου, φαινόμενο Hall, γυροσκόπια, GPS, sonar, ήχου, Geiger, Miller, υγρασίας. Και βάλτε ό,τι θέλετε. Ο καθένας, υπάρχουν διάφοροι που σχεδιάζουν αισθητήρες. Οτιδήποτε αισθητήρας υπάρχει στην αγορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κατάλληλο κυκλωματάκι και να συνδεθεί και να προγραμματιστεί μέσω του Arduino. Το Arduino, είπαμε, είναι ο εγκέφαλος. Θα ελέγξει τον αισθητήρα. Επίσης, κάποιους αισθητήρες έχω φέρει εδώ πέρα, μπορείτε να τα δείτε μετά. Λοιπόν, ας δούμε τώρα πρακτικά. Παράδειγμα κυκλώματος. Αυτό το κύκλωμα αποτελείται, όπως είπαμε, την κυρίως πλακέτα, το raster, η breadboard, μία φωτοαντίσταση, αυτό εδώ, η οποία είναι μία αντίσταση, η οποία η τιμή της εξαρτάται από την τιμή του φωτός που πέφτει επάνω στην επιφάνειά της, μία αντίσταση και ένα λεντάκι. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ απλό προτζεκτάκι που θα μπορούσε να προγραμματιστεί να είναι ένα αυτόματο φωτάκι νυχτός. Δηλαδή, όταν πέφτει η φωτεινότητα του περιβάλλοντος, με τον πέφτει φωτεινότητα του περιβάλλοντος, ο μικροελεκτής ξέρει ότι πρέπει να ανοίξει το φως. Όταν ανεβαίνει η φωτεινότητα του περιβάλλοντος, ξέρει ο μικροελεκτής, από τον προγραμματισμό, έτσι, εμείς το έχουμε πει, ότι πρέπει να σβήσει το φως. Οπότε αυτό είναι ένα αυτόματο φωτάκι νυχτός. Είναι μια πολύ απλή εφαρμογή, αλλά βλέπετε πως κατευθείαν βάζουμε τον αυτοματισμό μέσα. Δεν χρειάζεται να ανάβεις και να σβήνεις το φωτάκι νυχτός, το κάνει μόνο. Λοιπόν, τώρα, άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο που έχει η Arduino και προσωπικά πιστεύω ότι είναι πολύ, πολύ βασικό στην επιτυχία που έχει σε όλο τον κόσμο. Γιατί σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιείται από πανεπιστήμια, από καλλιτέχνες, από μαθητές, συνέχεια. Σε πάρα πολλούς κλάδους. Λοιπόν, η επιτυχία του λοιπόν οφείλεται εν μέρη και στα shields. Τι είναι τα shields? Τα shields είναι ηλεκτρονικές πλακέτες οι οποίες έχουν αυτήν εδώ τη μορφή. Έχουμε πάνω, ας πούμε, τα διάφορα ηλεκτρονικά στοιχεία, αλλά έχουμε αυτά τα αρσενικά pins, τα οποία είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να πάει και να κουμπώσει έτσι πάνω στην Arduino. Αυτό έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Διότι πρώτα απ' όλα μπορώ να βάλω αυτό, τώρα στο συγκεκριμένο δεν μπορώ, αλλά υπάρχουν shields που μπορώ να βάλω από πάνω και άλλο, και άλλο, και άλλο, και άλλο, και άλλο. Αυτό σημαίνει ότι μπορώ πολύ εύκολα να διαχειριστώ κυκλώματα, να πάρω μάλλον έτοιμα κυκλώματα, εγώ μπορώ αυτό το παραγγείλω. Θέλω με το Arduino να ελέγξω ένα κινητήρα. Θα παραγγείλω, ας πούμε, έτοιμο ένα shield για μοντέρ, θα το βάλω επάνω, θα το προγραμματίσω και θα δουλέψει. Μπορώ να θέλω να το φτιάξω εγώ το σύμπαν. Οπότε κάθομαι, σχεδιάζω μία πλακέτα, τη φτιάχνω όπως ακριβώς εγώ θέλω, την κολλάω επάνω και αυτό το εργαλειάκι μετά είναι Arduino, έτοιμο να κάνει τη διαδικασία που θέλω εγώ. Είναι το δικό μου Arduino, ας πούμε, αυτή η κατασκευή μετά. Είναι πολύ κομψή, έτσι. Μικρή, μπαίνει σε διάφορα, θα δούμε παρακάτω, να κάνουμε και προϊόντα. Λοιπόν, και επειδή το μόνο που αφήσαμε με λανά σε φάση είναι ο προγραμματισμός, δηλαδή πώς προγραμματίζω το Arduino. Αυτές τις πληροφορίες, ότι δηλαδή έχουμε ένα απλό περιβάλλον προγραμματιστικό, το οποίο είναι το Arduino IDE, το είπαμε ήδη, δουλεύουμε σε C++ και έχουμε πλήθος έτοιμων
παραδειγμάτων και βιβλιοθηκών από την κοινότητα, καθότι όπως πιθανόν ξέρετε είναι open source και open hardware, τα πάντα υπάρχουν στο ίντερνετ. Μπορεί κάποιος, αν θέλει, να κάνει το δικό του Arduino από την αρχή, δηλαδή όχι να κάνει shield, αλλά να κάνει το ίδιο το Arduino με το δικό του τρόπο, που μπορεί αυτός να σκεφτεί, να έχει κάποιες άλλες δυνατότητες που είναι. Ή και προγραμματιστικά μπορεί να συμβάλλει. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι υπάρχουν έτοιμα παραδείγματα βιβλιοθηκών και projects στο ίντερνετ, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλη την κοινότητα, με λίγες μετατροπές ή οτιδήποτε, και να φτιάξεις περίπλοκα πράγματα σε λίγο χρόνο. Λοιπόν, ένα παράδειγμα κώδικα είναι αυτός εδώ. Αυτός ο κώδικας είναι το Hello World του Arduino. Ή της ηλεκτρονικής αυτής. Όπως βλέπετε, πάνω ορίζεται μια μεταβλητή στη θύρα 13. Αμέσως μετά ορίζουμε ότι αυτό εδώ, αυτή εδώ η μεταβλητή θα οριστεί ως έξοδος, output. Μιλάμε για ένα digital pin λοιπόν. Ένα digital pin από Κίνα ορίζεται ως έξοδος και μετά, μέσα στην κυρίως λούπα, αυτό είναι το void loop, αυτό εδώ, κυρίως λούπα, γιατί λέγεται λούπα, διότι τρέχει συνεχώς. Δηλαδή προγραμματίζουμε και όταν το αφήνουμε μετά, συνδέουμε τη USB, το συνδέουμε κάπου αλλού. Αυτό συνεχώς τρέχει μέσα στο μικρολεγγύη. Έχουμε digital write, δηλαδή σημαίνει ότι κάνε το LED, δηλαδή την θύρα 13 high, δηλαδή δώσε 5 βόλτ στη θύρα 13, αυτό σημαίνει ότι θα ανάψει το λαμπάκι για ένα δευτερόλεπτο και μετά κάνει το low, δηλαδή σβήσε το λαμπάκι. Έσβησε το λαμπάκι. Ξανά επάνω. Άναψε το λαμπάκι για ένα δευτερόλεπτο, σβήσε το λαμπάκι, άναψε το λαμπάκι, σβήσε το λαμπάκι. Αυτή η διαδικασία, αυτό το πρόγραμμα κάνει αυτό το πράγμα. Ανάβει και σβήνει ένα λαμπάκι. Θα μου πείτε, big deal. Όχι, είναι η πρώτη εφαρμογή που μπορούμε πολύ εύκολα να αντιληφθούμε το τι κάνει το Arduino και να επέμβουμε κιόλας. Πάμε να αλλάξουμε το delay. Το delay, άμα δείτε, είναι, γράφει 1000, αυτό είναι σε μιλισεκόν. Θα μπορούσαμε να βάλουμε 2000, οπότε μιλάμε για 2 δευτερόλεπτα κλπ. Δεν επεκτείνουμε περισσότερο στον κώδικα. Μετά μπορούμε να συζητήσουμε, αν θέλετε, κάτι από κοντά. Λοιπόν, στη συνδεσιμότητα λοιπόν. Είπαμε ήδη τη USB, η πιο απλή περίπτωση. Υπάρχουν πλακέτες που δεν έχουν USB. Φορτώνεις με άλλο τρόπο το πρόγραμμα πάνω και δεν χρειάζεται να συνεχώς να φορτώνεις καινούριο κώδικα. Ethernet. Το Arduino έχει την ικανότητα να μπαίνει στο ίντερνετ. Δηλαδή μπορεί να κάνει κάποιος ένα μετεωρολογικό σταθμό όπως είπα πριν, να παίρνει δεδομένα, να τα ανεβάζει στο ίντερνετ και εγώ να μπαίνω στην ιστοσελίδα και να βλέπω τα δεδομένα. Να μην χρειάζεται καν να αλληλεπιδράμε με το ίδιο τρόπο. Wi-Fi. Εννοείται ότι μπορούμε να δουλέψουμε με tablets, με κινητά, μπορούμε να έχουμε ασύρματη επικοινωνία όπως και με Bluetooth. Υπάρχουν και κάποιες άλλες συγκεκριμένες τεχνολογίες όπως το XB, είναι αυτό εδώ, η μικρή πλακετίζα που έχει αναπτυχθεί από κάποιους στην κοινότητα και αυτό είναι open source. Δίνουν, ας πούμε, το συγκεκριμένο πρωτόκολλο επικοινωνίας που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος που θέλει να επικοινωνήσει δύο Arduino μεταξύ τους. Δύο Arduino, όχι Arduino. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε κάτι high-tech project, σαν παράδειγμα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα project το οποίο γίνεται συνδυαστικά με ένα προϊόν το οποίο λέγεται MindWave. Είναι αυτό που φοράει η κοπελιά στο κεφάλι. Πρόκειται για έναν αισθητήρα εγκεφαλικών κυμάτων, ο οποίος εντοπίζει τα εγκεφαλικά κύματα που εκπέμπει ο εγκέφαλος την ώρα που είμαστε συγκεντρωμένοι, ας πούμε, ή κάνουμε κάποια διαδικασία συγκεκριμένα. Και στέλνοντας τα δεδομένα μέσω Bluetooth στο Arduino, μπορούμε να φτιάξουμε, για παράδειγμα, ένα ρομποτάκι που ελέγχεται από τη σκέψη. Μιλάμε για τεχνολογία του 22ου αιώνα, έτσι. Είναι σε πειραματικό στάδιο, okay, αλλά δουλεύει. Έχουν γίνει, εμείς ήδη το δουλεύουμε το συγκεκριμένο projectάκι, με πολύ ωραία αποτελέσματα. Παρόλο που είναι, και μιλάμε τώρα για low cost, τέτοιο αισθητήρα δεν είναι κάτι που να πεις ότι είναι πάρα πολύ ακριβό κλπ. Μπορεί να το δοκιμάσει ο καθένας στο σπίτι του να κάνει πειράματα με τον εγκέφαλο πλέον, με τη σκέψη. Λοιπόν, άλλο προτζεκτάκι. Λοιπόν, μιλάμε για ένα LED cube. Μιλάμε LEDάκια ενωμένα μεταξύ τους και μέσω του Arduino κάνουμε διάφορα patterns. Γι' αυτό τα χρησιμοποιούν και οι καλλιτέχνες πάρα πολύ, έτσι. Κάνει όλος ένα πίνακα και θέλει να έχει κίνηση πάνω, θέλει να προσβαίνει διάφορα. Μπορείτε να δείτε, αυτό δηλαδή ελέγχεται από ένα Arduino. Κάτι άλλο. Έχω εδώ μια πολύ μικρή πλακετίτσα, επίσης είναι
source, open hardware κλπ. Το οποίο κάνει voice recognition. Εδώ με τον Αλέξη θα το πέσαμε. Λοιπόν, voice recognition. Μπορώ να γραφήσω τη φωνή μου και να του πω όταν ακούσω αυτή τη λέξη, κάνε κάτι. Σβήσε τα φώτα, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, εδώ πέρα ο τυπάς στο βίντεο έχει κάνει ένα πολύ ωραίο project. Βλέπετε και το user interface, έτσι, που έχει κάνει. Μιλάμε για μια αράχνη που ακούει. Του λέει spider move forward 3, ώστε για πόσα βήματα κάνει. Εντάξει, μιλάει ρομποτικά για να μπορεί να αντιληφθεί το Arduino, αλλά... ένα προϊόν και να το βγάλει στην αγορά χωρίς να, η Arduino να το απαιτεί ποσοστά. Okay. Εγώ μπορώ να πάρω το Arduino το ίδιο, την ίδια την πλακέτα έτσι, όχι να κάνω δικό μου. Αυτό εδώ, να κάνω ένα σύνδεσμο, να το βάλω επάνω και να το βγάλω στην αγορά, εντάξει με το αντίστοιχο περιτύλιγμα προφανώς, δεν το βγάλω έτσι, αλλά να το βγάλω στην αγορά, να έχω έσοδα ενδεχομένως, χωρίς η Arduino να μου απαιτεί θέλω ποσοστό επιχειρηματολογία. Το μόνο που απαιτεί αυτή είναι να βάλει powered by Arduino. Έτσι, πάρα πολλές ομάδες ανά τον κόσμο ξεκίνησαν καινοτόμες ιδέες για να φτιάξουν διάφορα project που θέλανε. Θα αναφέρω αμέσως αυτά τα δύο. Εδώ τα χρήση σε πλακέτα που θα σα πούμε. Ακόμα και χωρίς να χρησιμοποιήσω τις πλακέτες της βεβαίως. Και χωρίς, βεβαίως. Το ότι χρησιμοποιούμε την πλακέτα είναι μία λύση. Η άλλη λύση είναι ότι μπορώ να πάρω μόνο ένα Mega, να φορτώσω πάνω το bootloader του Arduino και να φτιάξω μια standalone εφαρμογή, όπως λέγεται, με τα βασικά όπως βλέπουν, δηλαδή η κλασική, η ηλεκτρονική, όπως ο φίλος συνάδελφος εδώ πέρα, ο οποίος δεν θέλει να βάλει μέσα την πλακέτα. Θα βάλω πάνω ένα ταμπελάκι που θα λέει powered by Arduino. Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς. Και γιατί να το κάνει αυτό? Γιατί αυτό τον διευκολύνει. Παίρνει άλλη. Φέρνει ένα επίπεδο πιο πάνω τον προγραμματισμό και αυτό σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις πιο περίπλοκα project σε πιο απλή, με λιγότερο κόπο, ας πούμε. Λοιπόν, άλλη εφαρμογή είναι να φτιάξεις ένα περίπου Arduino, σαν Arduino, σαν αυτό εκεί το στρόγγυλο, το μικρό. Κάποιος θέλησε να κάνει κάτι τόσο μικρό που να δουλεύει έτσι κλπ. Το έκανε έτσι. Και το τρομερό project με το οποίο θέλω να κλείσω εγώ κιόλας είναι το Arduosat. Πρόκειται για μία ομάδα η οποία από το Kickstarter, που είναι funding site στην Αμερική, δηλαδή κοινωνική χρηματοδότηση, ζήτησαν $35,000 για να κάνουν έναν δορυφόρο ο οποίος θα δουλεύει με Arduino. Με Arduino και Shield, γιατί ακρίβεια το σχέδιο πρέπει να είναι και παρακάτω. Είναι Arduino, Shield και γίνεται ένα κάπου τόσο, ας πούμε, και θέλουν να το ανεβάσουν και να το βάλουν σε τροχιά. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι αντί για $35,000 μαζέψαν $106,000 από την κοινωνική χρηματοδότηση της Αμερικής και το ξεκίνησαν. Αυτό το project τρέχει ήδη. Και υπάρχει ένα. Κοιτάξτε, αυτό το βίντεο δεν είναι το τελειωμένο, είναι αυτό που ζήτησαν από την κοινότητα. Βοηθήστε μας να κάνουμε αυτό. Έχει διάφορες πληροφορίες μέσα, είναι ωραίο. Have you ever wondered about space? Want to take pictures of the Earth from above and explore the wonders of the universe all by yourself? Well, this is what we are trying to do, and this is what we're asking for help for you. My name is Peter, and I want to share with you our project to make space exploration affordable to anyone. Our Arduosat is based on the CubeSat standard, about 10 centimeters by 10 centimeters,
after about a week's time, they send the data back to you. Hello, I'm your payload specialist for this mission. Payload, which is the functional part of a satellite, will consist in our case of 25 plus sensors. We'll have some really cool sensors like your spectrometer. Αυτό είναι ένα άλλο project που έγινε. Ένα που είναι φωτογράφο. Το οποίο το λογισμικό του υπολογιστή, το οποίο γράφει και σε Visual C++.
Η πρώτη εφαρμογή είναι το Chronocon, έτσι το ονομάσαμε, αυτό είναι και το λόγο. Είναι ένα dolly slider, ίσως δεν γνωρίζετε αυτόν τον όρο, είναι κινηματογραφικός όρος. Αν τυχόν έχετε δει κάποια ντοκιμαντέρ για το πώς γυρίζονται οι κινηματογραφικές ταινίες, ίσως έχετε δει ράγες και τον κάμεραμάν μαζί με την κάμερα να είναι πάνω σε μία πλατφόρμα που τον κινεί το προσωπικό για να παίρνει πλάνα κινούμενα. Αυτό είναι το dolly slider. Κατασκευάσαμε λοιπόν ένα τέτοιο ντόλι για φωτογραφικές μηχανές για να βγάζει time-lapse. Τι είναι το time-lapse, θα εξηγήσω σε λίγο. Ξέρετε λίγο τι είναι το dolly slider, γιατί σε έχασα. Το dolly slider, αν μπορούσα να δώσω έτσι μια ελεύθερη μετάφραση, είναι ένας γραμμικός μετατοπιστής. Θα δείξω εικόνα σε λίγο. Είναι ένα σύστημα δηλαδή πάνω στο οποίο βάζω τη φωτογραφική μηχανή και αυτή κινείται με μια καθορισμένη κίνηση που ενορχιστρώνεται η κίνηση αυτή από το Arduino. Λοιπόν, θα πρέπει να δώσω μια περιγραφή γενικότερη τώρα από το όλο project για να γίνει κατανοητό τι κάνει αυτό το πράγμα. Όπως πιστεύω γνωρίζετε όλοι, μια κινηματογραφική ταινία δεν είναι τίποτα άλλο από εικόνες οι οποίες προβάλλονται με έναν γρήγορο ρυθμό με αποτέλεσμα το ανθρώπινο μάτι να μην αντιλαμβάνεται αυτή την κίνηση και να βλέπει το είδωνο να κινείται συνεχόμενα. Αυτό είναι ο κινηματογράφος. Και ο ρυθμός λήψης και προβολής είναι συνήθως τα 25 με 30 καρέ το δευτερόλεπτο, το FPS. Εντάξει, κάποιοι που έχετε πιο σύγχρονες τηλεοράσεις ενδεχομένως ή Blu-ray, εκεί το FPS είναι μεγαλύτερο, είναι γύρω στο 50 ή 60, γι' αυτό και έχω μια πιο ρεαλιστική εικόνα. Για να βλέπω φυσιολογικά την εικόνα, θα πρέπει ο ρυθμός λήψης να είναι ίδιος με τον ρυθμό προβολής. Δηλαδή, άμα κινηματογραφήσω ένα φαινόμενο στα 30 FPS, θα πρέπει να το προβάλλω στα 30 FPS. Αν όμως αυτό το αλλάξω, για παράδειγμα, αν ο ρυθμός λήψης είναι μεγαλύτερος από τον ρυθμό προβολής, τότε έχουμε ουσιαστικά ένα βίντεο σε αργή κίνηση. Αυτή είναι μία περίπτωση. Για παράδειγμα, φανταστείτε ότι ο ρυθμός λήψης είναι 250 καρέ το δευτερόλεπτο, αλλά εγώ μετά αυτά τα προβάλλω με 25 καρέ το δευτερόλεπτο. Τότε ουσιαστικά έχω ένα βίντεο σε αργή κίνηση, λέμε 0,1 επί, είναι ο λόγος αυτών των δύο. Ένα τέτοιο παράδειγμα έχω να σας δείξω εδώ, αυτό δεν έχει κάποια σχέση με Arduino, απλά θα το συνδέσω αργότερα παρακάτω με κάτι άλλο. Αυτό είναι ένα βίντεο λοιπόν το οποίο κινηματογραφήθηκε στα 5.000 καρέ το δευτερόλεπτο, άρα ουσιαστικά όταν το προβάλλω στα 25, βλέπω το φαινόμενο να εξελίσσεται 200 φορές πιο αργά από ό,τι στην πραγματικότητα. Είναι μια σταγόνα που πέφτει σε χρώμα και βλέπω αυτά τα πολύ ωραία φαινόμενα. Για να γυρίσω κάτι τέτοιο, θα πρέπει να έχω ειδικές κάμερες που έχουν τη δυνατότητα να κινηματογραφούν σε μεγάλο FPS. Και αυτές οι κάμερες δυστυχώς είναι ακόμα πολύ ακριβές, γιατί θέλουν πολύ μεγάλη επεξεργαστική ισχύ, solid state δίσκους για να αποθηκεύονται γρήγορα τα δεδομένα και δυστυχώς το κόστος δεν έχει πέσει ακόμα κάτω από τα 5-10.000 ευρώ. Μπορώ όμως να κάνω και το ανάποδο, δηλαδή ο ρυθμός λήψης να είναι μικρότερος από το ρυθμό προβολής. Σε αυτή την περίπτωση έχω ένα βίντεο σε γρήγορη κίνηση. Αυτό ακριβώς είναι το time-lapse. Εδώ ευτυχώς δεν με περιορίζει το hardware, δηλαδή με μία απλή φωτογραφική μηχανή μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο. Για παράδειγμα, τραβάω φωτογραφίες με ρυθμό 1 FPS, δηλαδή 1 καρέ το δευτερόλεπτο και μετά το προβάλλω στα 25. Τότε βλέπω λοιπόν το φαινόμενο να εξελίσσεται 25 φορές πιο γρήγορα. Και υπάρχουν δύο τρόποι για να το κάνω αυτό. Ο πιο απλός τρόπος είναι να έχω τη φωτογραφική μου μηχανή ακίνητη σε ένα τρίποδα. Παίρνω ένα Arduino και προγραμματίζω κατάλληλα το Arduino έτσι ώστε να, η φωτογραφική μηχανή να τραβάει ένα καρέ το δευτερόλεπτο ή ένα καρέ στα 5 δευτερόλεπτα ή ό,τι άλλο θέλω. Ανάλογα με το τι φαινόμενο θέλω να καταγράψω. Άρα λοιπόν έχω τη λήψη εικόνας, αυτή είναι κατά κάποιο τρόπο το απλοϊκό διάγραμμα ροής. Έχω μία παύση 5 δευτερολέπτων και η λούπα επαναλαμβάνεται. Όσοι έχετε ασχοληθεί τώρα με προγραμματισμό στο Arduino, κατευθείαν εδώ βλέπετε ότι έχετε μία λούπα η οποία μπαίνει απευθείας μέσα στο πρόγραμμα. Το αποτέλεσμα, αν κάνω κάτι τέτοιο, αυτό είναι ένα κίνητο time-lapse που είχαμε βγάλει πέρσι στο Βόλο, είναι κάτι τέτοιο. Βλέπω δηλαδή τα φαινόμενα να εξελίσσονται πολύ γρήγορα, βλέπω την κίνηση του ήλιου που δει, τα καραβάκια που φεύγουν και ούτω καθεξής.
πιο εντυπωσιακό όμως είναι κατά τη διάρκεια κινηματογράφησης του φαινομένου η κάμερα να κινείται ταυτόχρονα. Αυτό είναι το Dolly Slider, είναι δηλαδή μία ράγα με τη φωτογραφική μηχανή πάνω η οποία κινείται με τον τρόπο που θέλω εγώ. Ποια είναι τώρα η διαδικασία, πώς κάνω ένα κινούμενο timelapse? Πρώτο βήμα, βγάζει η μηχανή φωτογραφία, έχω μία παύση, μετά έχω μία κίνηση της κάμερας και ξανά το ίδιο. Και αυτό παραλαμβάνει τη συνέχεια. Στο τέλος, όταν θα κάνω την παραγωγή του βίντεο, θα έχουμε ένα αποτέλεσμα σαν και αυτό, το συνειδητικό μας. Το οποίο αισθητικά είναι πολύ καλύτερο από το προηγούμενο. Αυτό είναι το σύστημα το οποίο θα σχεδιάσει. Τα μηχανικά μέρη τα έχει κάνει ο Αριστίδης ο Βούλγαρης. Τα ηλεκτρονικά τα έχει κάνει ο Τηλέμαχος και εγώ έχω κάνει τον προγραμματισμό του μικροελεκτή. Αυτό είναι ένα τρισδιάστατο μοντέλο του συστήματος. Τώρα, τι είναι εδώ, σε αυτό που ονομάσαμε πρόβα controller, που το SILT το οποίο χρησιμοποιήσαμε είναι αυτό που σας έδειξε πριν ο Τηλέμαχος. Αυτό δηλαδή το SILT έχει κάποια έξτρα ηλεκτρονικά στοιχεία τα οποία μπορούν να κινήσουν τα μοτέρ, έχει δηλαδή drivers για μοτέρ και να ελέγξουν τη φωτογραφική μηχανή. Αυτό είναι επίσης ένα δυσδιάστατο μοντέλο του χειριστήριου. Αυτό είναι το σχέδιο του SILT, το οποίο το σχεδιάσαμε εμείς. Εκτυπώθηκε κανονικά, κολλήθηκαν τα στοιχεία πάνω. Και αυτά είναι μερικά παραδείγματα τα στοιχεία που χρησιμοποιήσαμε, δεν θα πω σε τεχνικές λεπτομέρειες. Και όλο αυτό προγραμματίζεται τώρα από τον υπολογιστή, αλλά επειδή εμείς δεν θέλαμε ως χρήστες να μπαίνουμε κάθε φορά στη διαδικασία να κάνουμε κώδικα, αναπτύξαμε ένα πρόγραμμα σε Visual C++, στο οποίο βάζω, εν πάση περιπτώσει, κάποιες παραμέτρους που με ενδιαφέρουν για τη λήψη, τις στέλνω στο χειριστήριο, τις αποθηκεύω και όποτε θέλω να τις χρησιμοποιήσω, τις ανακτώ. Και αυτό και κάποιες άλλες, εν πάση περιπτώσει, ρυθμίσεις που μπορούμε να κάνουμε σε αυτό. Τώρα, εμείς πέρσι πειραματικά κάναμε ένα ολοκληρωμένο βίντεο για την παρουσίαση του συστήματος, το οποίο το ανεβάσαμε στο ίντερνετ. Και θα σας το δείξω. Μπορείτε να μπείτε στο βήμα και να το δείτε προλογώντας το χρόνο του. Για να δείτε δηλαδή όλη τη λειτουργία του συστήματος στην πράξη. Αυτό το είχαμε ανεβάσει πριν κανένα χρόνο στο ίντερνετ
Είχε αρκετή επιτυχία, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν περιμέναμε. Μέχρι στιγμής το έχουν δει 342.000 άνθρωποι στο Vimeo και περίπου 100.000 στο YouTube. Γενικά δείχνει το ενδιαφέρον του κόσμου έτσι, για φύση και ωραία πλάνα. Αρχικά κάποιος εδώ μπορεί να ρωτήσει γιατί να μην το κάνω αυτό με μια βιντεοκάμερα. Δηλαδή να τραβήξω ένα βίντεο και μετά να το βάλω να τρέξει σε γρήγορη κίνηση. Με τη φωτογραφική μηχανή παίρνουμε πολύ καλύτερη ποιότητα σκάρε. Το οποίο μπορούμε να τα επεξεργαστούμε και να αναδείξουμε τα χρώματα, την υφή και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο project. Και τώρα το δεύτερο project, πιο προχωρημένο, το ονομάσαμε Solar Pointer, για μια ρομποτική αντασμουδιακή στήριξη. Θα εξηγήσω σε λίγο τι είναι αυτό. Αυτό είναι ένα τρισδιάστατο μοντέλο της κατασκευής. Με απλά λόγια πρόκειται για ένα τηλεσκόπιο, το οποίο κατασκευάστηκε για το ανοιχτό πανεπιστήμιο της Πάτρας. Έχει πάνω μία παραβολική κεραία 2 μέτρα, 2 μέτρα. Έχει ένα receiver ο οποίος ήταν συντονισμένο σε μία συγκεκριμένη συχνότητα που ήθελαν οι ερευνητές του Πανεπιστημίου, αν θυμάμαι καλά 10,2 γιγαχέρτζ. Ωραία. Και είναι για τον ήλιο. Αυτό το όργανο θα καταγράφει ουσιαστικά την ηλεκτρομαγνητική δραστηριότητα του ήλιου και οι ερευνητές του Πανεπιστημίου θα το συσχετίσουν αυτό από ό,τι ξέρουμε το κλίμα στην Ελλάδα. Πώς σχετίζεται δηλαδή η ηλιακή δραστηριότητα με το κλίμα. Εμείς δεν ασχοληθήκαμε με τα θέματα της κεραίας. Η κεραία είναι ιταλικής κατασκευής. Εμείς ασχοληθήκαμε με το υπόλοιπο κομμάτι που είναι η στήριξη, που είναι 100% ελληνικής κατασκευής. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι αυτό το όργανο πρέπει να στοχεύει στον ήλιο και να τον ακολουθεί. Και μάλιστα με μεγάλη ακρίβεια. Γιατί κάποιος μπορεί να σκεφτεί μήπως μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα σύστημα ανάλογο με αυτό που έχουν τα φωτοβολταϊκά, αλλά εκεί δεν υπάρχει ακρίβεια, γιατί εκεί μας ενδιαφέρει το κόστος στα φωτοβολταϊκά. Στα φωτοβολταϊκά μας ενδιαφέρει το κάτω, τώρα να το πω έτσι, να δείχνει τον ήλιο στο περίπου. Αυτό είναι ένα επιστημονικό όργανο και απαιτείται ακρίβεια. Μία δεσμοδιακή στήριξη λοιπόν είναι ένα σύστημα το οποίο μπορεί να στοχεύσει σε οποιοδήποτε σημείο του ουράνιου θόλου, ένα οποιοδήποτε ουράνιο αντικείμενο και να τον ακολουθήσει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ενδιαφερόμαστε για τον ήλιο. Έχει 2 βαθμούς ελευθερίας, μπορεί να κινηθεί δεξιά-αριστερά, αυτό λέγεται κίνηση κατά ζυμούθιο, και πάνω-κάτω, αυτό λέγεται κίνηση καθύψους. Η συγκεκριμένη στήριξη, γιατί υπάρχουν διαφόρων ειδών μηχανικές κατασκευές για τέτοια όργανα στην αστρονομία, έχει κάποια πλεονεκτήματα και κάποια μειονεκτήματα. Το πλεονέκτημα είναι ότι από μηχανικής πλευράς είναι απλό. Και κατ' επέκταση μπορώ να ρίξω και σχετικά το κόστος σε σχέση με άλλες μηχανικές στηρίξεις που υπάρχουν στην αστρονομία. Το μειονέκτημα όμως είναι ότι θα πρέπει να έχω σύνθετα ηλεκτρονικά για να μπορούν να ακολουθούν, να ακολουθεί το συγκεκριμένο σύστημα, το ουράνιο σώμα. Γιατί αυτή η κίνηση, το δεξιά-αριστερά πάνω-κάτω, όπως ο φωτογραφικός τρίποδας δηλαδή, ναι μεν φαίνεται απλό για τον μη ειδικό, αλλά σε ό,τι αφορά τα αστρονομικά σώματα, είναι πολύ δύσκολο να τα ακολουθήσω πέρα τέτοιο σύστημα. Θα εξηγήσω σε λίγο γιατί. Και εδώ, μηχανική κατασκευή και το σχέδιο έγινε από τον Αριστείδη τον Βούλγαρη, τα ηλεκτρονικά προτηλέμαχο και εγώ έκανα το πρόγραμμα. Γιατί και αυτό συνοδεύεται με λογισμικό. Λοιπόν, τα βασικά μέρη λοιπόν του συστήματος είναι η αντασμουδιακή στήριξη. Αυτά είναι κάποια 3D models από τη μηχανική κατασκευή. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, είναι εδώ ο Αριστείδης. Εκεί είναι το σύστημα της βάσης, ατέρμονας κορώνα, μειωτήρας, δίπλα στο νούμερο 5, δεν ξέρω αν φαίνεται, είναι ο βηματικός κινητήρας ο οποίος συνδέεται με το Arduino. Από εκεί οδηγείται. Στο νούμερο 6, αν φαίνεται, είναι 2 επαγωγικοί αισθητήρες που ουσιαστικά προσδιορίζουν το τέρμα της κίνησης, από πού ξεκινάει και πού τελειώνει δηλαδή. Και έχουμε και ένα ανάλογο σύστημα στο ύψος. Όλα αυτά σχεδιάστηκαν εδώ, από τον Αριστείδη, τα μηχανικά μέρη και κατασκευάστηκαν στη Θεσσαλονίκη, στη Μεταλλόνικα. Αυτό είναι το control box, είναι τα ηλεκτρονικά κατά κάποιον τρόπο του συστήματος, όπου μέσα φυσικά υπάρχει το Arduino, καρδιά του control box. Υπάρχουν κάποια άλλα ηλεκτρονικά τα οποία
έγιναν στο χέρι και κατά κάποιο τρόπο λειτουργούν ως φίλτρα για τους επαγωγικούς αισθητήρες και οι δύο drivers των πνευματικών κινητήρων που ήταν υψηλής ισχύος με πολύ μεγάλη ροπή γιατί το όλο σύστημα ζυγίζει πάνω από 600 κιλά. Και τέλος έχουμε το λογισμικό που αναλαμβάνει όλο το υπολογιστικό κόστος και το αστρονομικό κομμάτι, δηλαδή αυτό που θα υπολογίσει τη θέση του ήλιου για μια συγκεκριμένη ημερομηνία σε ένα συγκεκριμένο τόπο. Είπα πριν ότι το να ακολουθείς ένα τέτοιο σύστημα τον ήλιο είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο από ηλεκτρονικής άποψης και από άποψης προγραμματισμού. Γιατί? Θα κάνω μια προσπάθεια να εξηγήσω πόσο πολύπλοκη, ίσως δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει όσο δεν ασχολούμαστε με το αντικείμενο, πόσο πολύπλοκη είναι η κίνηση του ήλιου στον ουράνιο θόλο. Λοιπόν, όπως όλοι ξέρουμε, ο ήλιος ανατέλει με σουρανή στο νότο και δει. Κάνει δηλαδή μια τροχιά σε σχήμα τόξου. Αυτή η τροχιά δεν είναι κάθε μέρα σταθερή. Εξαρτάται από το πού βρίσκομαι. Αλλιώς άλλη τροχιά βλέπει ένας παρατηρητής στην Κρήτη, άλλη τροχιά βλέπει ένας παρατηρητής στη Θεσσαλονίκη. Εξαρτάται από το τι ώρα θέλω να κάνω την παρατήρηση και ποια εποχή. Τώρα, η πολυπλοκότητα της κίνησης του ήλιου οφείλεται σε τρεις παράγοντες. Στο συνδυασμό αυτών των τριών παραγόντων, ο κάθε ένας από μόνος του δεν είναι πολύπλοκος. Είναι η περιστροφή της Γης γύρω από τον άξονα της, αυτό το ξέρουμε όλοι. Η κίνηση της Γης γύρω από τον ήλιο, θέλει έναν χρόνο εκεί για να κάνει μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον ήλιο. Και τρίτον, σε ένα φαινόμενο που λέγεται λόξωση της εκλιπτικής, που ο άξονας της Γης σχηματίζει μια γωνία με αυτό που λέμε εκλιπτικό επίπεδο, το επίπεδο δηλαδή που ορίζεται από την τροχιά της, που αυτή η γωνία είναι 23 περίπου μοίρες. Αυτά τα τρία φαινόμενα τώρα, όταν συνδυάζονται στην πραγματικότητα, κάνουν την φαινόμενη κίνηση του ήλιου πολύ πολύ μπλοκή. Ένα πείραμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να το διαπιστώσουμε αυτό είναι το εξής. Φανταστείτε ότι πάω σε ένα συγκεκριμένο σημείο, μια συγκεκριμένη ώρα, εδώ απ' έξω ας πούμε, και στις 12 η ώρα φωτογραφίζω τον ήλιο, σήμερα. Τον βλέπω εδώ. Μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες, επαναλαμβάνω το πείραμα. Έρχομαι ακριβώς στο ίδιο σημείο, ακριβώς την ίδια ώρα, 12 ακριβώς, και ξαναφωτογραφίζω τον ήλιο. Ο ήλιος δεν θα είναι στην ίδια θέση. Θα είναι, ας πούμε, κάπου εδώ. Αν επαναλάβω αυτή τη διαδικασία, ανά μία εβδομάδα, για ένα ολόκληρο έτος, θα διαπιστώσουμε ότι ο ήλιος κάνει μία τέτοια πορεία. Αυτό το πείραμα που περιέγραψα τώρα, υπάρχουν φωτογράφοι που το έχουν κάνει στην πράξη. Αυτό είναι ένα ωραίο αποτέλεσμα ενός φωτογράφου Έλληνα, τον Αντώνιο Κυβαμίτη, στους Δελφούς, όπου έκανε αυτό το πείραμα για έναν ολόκληρο χρόνο, πήγαινε κάθε εβδομάδα στο συγκεκριμένο σημείο και φωτογράφησε συγκεκριμένη ώρα τον ήλιο. Συνέθεσε όλες αυτές τις φωτογραφίες και βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Και αυτό το φαινόμενο ονομάζεται ανάλυμα. Παρατηρώ λοιπόν ότι στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα, μέρα με τη μέρα, ο ήλιος μετατοπίζεται και δεξιά-αριστερά και πάνω-κάτω και κάνει αυτό το περίεργο οχτάρι. Η μετατόπιση στο πάνω-κάτω οφείλεται στη λόξωση της εκλιπτικής. Ενώ στο δεξιά-αριστερά οφείλεται στο ότι ο χρόνος που δείχνει το ρολόι μας δεν συμπίπτει ακριβώς με τον χρόνο που θα μου έδειχνε ένα ηλιακό ρολόι. Αυτό το γνωστό το... Ένα άλλο παράδειγμα για να καταλάβουμε την πολυπλοκότητα του ήλιου είναι αυτό. Εδώ έχω έναν ευρυγόνιο φακό που μπορεί να φωτογραφίσει και Ανατολή και Νότο και Δύση. Αυτή είναι η τροχιά του ήλιου στις 21 Ιουνίου που έχουμε το θερινό ηλιοστάσιο, τη μεγαλύτερη σε διάρκεια ημέρα του έτους. Μετά από τρεις μήνες, αν επαναλάβω το πείραμα, στις 23 Σεπτεμβρίου στην Ιθυνοπορεινή Σημερία, θα παρατηρήσω ότι η τροχιά έχει αλλάξει. Παρατηρήστε ότι εκείνη τη μέρα ο ήλιος ανατέλει ακριβώς την Ανατολή και δει ακριβώς τη Δύση. Αυτό δεν γίνεται κάθε μέρα. Μετά από τρεις μήνες έχουμε το χειμερινό ηλιοστάσιο, τη μικρότερη σε διάρκεια ημέρα του έτους, και μετά από τρεις μήνες πάμε στην Ερμηνεία Σημερία και ο κύκλος επαναλαμβάνεται.
Και έρχομαι λοιπόν τώρα στο σύστημα που το ραδιοτηλεσκόπιο θα έπρεπε να είναι σε θέση όλα αυτά να τα γνωρίζει. Ο χρήστης δεν πρέπει να μπαίνει στη διαδικασία κάθε φορά να κοιτάει τις αστρονομικές εφημερίδες για να δει που είναι ο ήλιος. Θα πρέπει όλα να γίνονται αυτόματα. Πάω 10.30 το πρωί, θέλω να κάνω παρατήρηση, να πατήσω ένα κουμπί, να πάει το όργανο στο στόχο και από εκεί και πέρα να συνεχίσω να το ακολουθεί. Και όμως το Arduino μπορεί πολύ εύκολα να το απεξέλθει σε αυτό, με το κατάλληλο πρόγραμμα βέβαια. Και τώρα σας περιγράφω το βασικό διάγραμμα ροής, το τι γίνεται δηλαδή σε αυτό το σύστημα. Έχω λοιπόν το πρόγραμμα, το οποίο τρέχει στον υπολογιστή, αναλαμβάνει όλο το υπολογιστικό αστρονομικό κόστος. Μέσω USB σηριακά πάνε τα δεδομένα στο Arduino. Να πω ότι οι ταχύτητες του ήλιου και καθήτους και τα ζημούθια αλλάζουν κάθε δευτερόλεπτο. Επομένως το σύστημα θα πρέπει να ενημερώνεται για αυτές τις αλλαγές. Το Arduino θα μετατρέψει την αστρονομική πληροφορία σε παλμούς, έχει αυτή τη δυνατότητα, και να στείλει στους drivers των motors παλμούς, όπου μετά την κατάλληλη βαθμονόμηση αυτό θα μετατραπεί σε κίνηση. Και φυσικά παράλληλα στη διαδικασία θα πρέπει να ελέγχονται και οι αισθητήρες σε περίπτωση που για κάποιο λόγο το όργανο τερματίσει, να μην μπορεί να κάνει δηλαδή κλίνες περιστροφές και κόψει καλώδια κτλ. Παράλληλα σε όλη αυτή τη διαδικασία γίνεται λοιπόν και ο έλεγχος των αισθητήρων. Αυτό είναι το όργανο. Εδώ σας δείχνω μερικές φωτογραφίες από το Drone Box. Δίπλα το είδε το Arduino που γίνεται ο προγραμματισμός. Τα επιπλέον ηλεκτρονικά, να το Arduino. Αυτά τα μεγάλα τα μαύρα που βλέπετε είναι οι drivers των motors. Εδώ τα γνωστά τα μερεμέτια. Το τροφοδοτικό είναι αυτό που βλέπετε και το κουτί το ανοιχτό. Και εδώ ολοκληρωμένο το όργανο, δεν έχει βαφτεί ακόμα βέβαια σε αυτή τη φωτογραφία. Και τώρα θα σας δείξω μερικά timelapse, για να το συνδέσω και πριν, δηλαδή μερικά βίντεο σε γρήγορη κίνηση που δείχνουν τη λειτουργία του οργάνου. Αυτά τα μαύρα που βλέπετε εκεί πέρα τα δύο είναι αντίβαρα για να συγχύσουν το σύστημα. Εδώ είναι το σύστημα κίνησης, βηματικός κινητήρας, μειωτήρας, ατέρμονος και κορώνα. Αυτό το μεταλλικό που βλέπετε εκεί πάνω που γράφει νότος είναι ο activator των αισθητήρων. Αυτό δηλαδή είναι, δεν είναι επαφής, είναι από απόσταση. Έχω νομίζω μια εικόνα και πιο κοντά. Νότος αισθητήρας, ο ανατολικός στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όταν αυτό πλησιάζει, ενημερώνεται το πρόγραμμα, το πρόγραμμα έχει τερματίσει. Εδώ είναι η εγκατάσταση στην πάντα. Γίνονται και απαραίτητες βαθμονομήσεις στο τέλος, η ευθυγράμμιση του οργάνου, έγινε ολόκληρο θεμέλιο για να τοποθετηθεί με ένα μέτρο βάθος. Εκεί στο φυλάκιο μέσα είναι ο υπολογιστής και το control box. Εδώ επίσης στην πράξη, εδώ κάνει tracking τον ήλιο αυτή τη στιγμή. Και εδώ το όργανο έχει ολοκληρωθεί η εγκατάστασή του και παραδόθηκε με αυτή την κατάσταση. Ο receiver πάνω τον βλέπετε. Είχε εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια, πολύ μεγαλύτερη δηλαδή από την ανοχή που έχει το συγκεκριμένο όργανο. Δεν χρειάζεται καμία διόρθωση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτά.